Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο έξω από το κλειστό γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Δύο οργανωμένοι οπαδοί της ίδιας ομάδας διαπληκτίστηκαν έντονα, με συνέπεια ο ένας να πυροβολεί στον άλλον στο Μυρό. Στο σημείο εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού, όπως είναι φυσικό, καθώς το περιστατικό συνέβη μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και μικρών παιδιών. Ενώ από τύχη δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί από τις σφαίρες που έριξε ο δράστης, ο οποίος αναζητείται. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν επίσης το μακελιό στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας, αλλά και τα τύμπανα του πολέμου που ηχούν στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, όπου μέρα μεσημέρι έπεσαν οι πυροβολισμοί, καθώς επίσης με την Νικόλ Ποφάντη, τον Τάσο Μαγιόπουλο, τον Αντώνη Γκιώκα και βεβαίως τον Νίκο Νανούρη. Σοφία, να έρθουμε σε σένα να μας πεις ουσιαστικά ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εύη, περίπου στις 5 το απόγευμα έπεσαν πυροβολισμοί κατά την έναρξη αγώνα βόλεϊς μεταξύ Πανιώνιος και Όφη έξω από το κλειστό γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο φιλάθλων της ίδιας ομάδας, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο διαπληκτίστηκαν. Ένας 30χρονος άνδρας έβγαλε όπλο, πυροβόλησε τρεις φορές, με μία από τις σφαίρες τελικά να καρφώνεται στο μυρό του άλλου ο άνδρα. Εκείνος τράπηκε σε φυγή. Από το σημείο αστυνομικοί περισυνέλεξαν συνολικά τρεις σκάλικες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ευτυχώς η υγεία του είναι σταθερή, δεν διατρέχει δηλαδή κίνδυνος για την υγεία του. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, η κατάσταση στο γήπεδο και έξω από τους χώρους του γηπέδου ήταν έκριθμη. Και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, δέχτηκαν επίθεση και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Εννοείται ότι συνδεόμαστε εκ νέου μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο έχεις. Τώρα, επιποδός. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, πυρετός συσκέψεων στα κομματικά επιτελεία για τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τους 42 υποψηφίους, ανάμεσα στους οποίους δεν θα είναι πιθανότητα ο Φρέντι Μπελέρη. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ετοιμάζονται για τις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής, από τις οποίες θα εκλεγούν τα πρόσωπα του υπερψηφοδελτίου, με τον Στέφανο Κασελάκη να εμφανίζεται αισιόδοξος και να υποστηρίζει πως το κόμμα του θα είναι η έκπληξη των εκλογών. Σε άρθρο του, μάλιστα, στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί σκληρή κριτική σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των ευρωψηφοδελτίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα το απόγευμα στο Δίο Αθηνών αναμένεται να ανακοινώσει τους 42 υποψηφίους για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται επίσης να κλειδώσουν τα τελευταία ονόματα, για τις πληροφορίες να θέλουν να βρίσκεται τελικά εκτός ο Φρέντι Μπελέρη. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα, για την επόμενη μέρα, που θα θωρακίσει την πολιτική σταθερότητα της χώρας, γιατί ας μη γελιόμαστε, οι ευρωεκλογές είναι εκλογές. Έχει χαλαρά χαρακτηριστικά, χαλαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά εξάγει συμπεράσματα. Ο Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε στη Νέα Σμύρνη μία ακόμα ομάδα προσώπων, οι οποίοι μέσω εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή αναμένεται να διεκδικήσουν μία θέση στο ευρωψηφοδέλτιο της Κουμουνδούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως το κόμμα του θα κάνει την έκπληξη το βράδυ των ευρωεκλογών. Το λιγότερο δεν μας αρκεί. Η μισή ζωή δεν μας αξίζει. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η καθημερινή ανασφάλεια δεν μας ταιριάζει. Σε ρυθμούς ευρωεκλογών κινείται και η Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, φέρει το διακύβευμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου, ασκώντας σκληρή κριτική σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση που θα κινείται αξιακά και προγραμματικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας να εμπιστευτεί την προσπάθειά μας. Άλλωστε, αναλογιστείτε ποιος έχει προκαλέσει τις τελευταίες ήττες της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι ακόμα και σήμερα, επιμένοντας το lifestyle και τις αντιφατικές θέσεις που προκαλούν θολούρα, κάνουν δώρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται την Κυριακή να ανακοινώσει το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Εκ νέου υποψήφιοι θα είναι ευρωβουλευτές Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Η ώρα λοιπόν των ανακοινώσεων, κυρίες και κύριοι, για τους υποψηφίους στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου. Στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Αντώνης Γκιώκας, ο οποίος θα μας πει για τις υποψηφιότητες εκείνες οι οποίες αναμένεται να σηκώσουν, Αντώνη, το πολιτικό βάρος ουσιαστικά. Διότι ναι, με Νεύη, θα είναι 42 άνθρωποι υποψήφοι για το Ευρωκοινοβούλιο, όμως στην πραγματικότητα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να βγουν μπροστά, ναι, που θα έχουν το κατάλληλο πολιτικό βάρος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και να σύρουν το κάρο σε αυτόν τον δρόμο. Και αυτά τα πρόσωπα, αν ακόμα βέβαια, θα έχουν και τον πρώτο λόγο, δεν ξέρουμε αν θα έχουν για να εκλεγούν, αλλά σίγουρα στο να
υπερασπιστούν την πολιτική του κόμματός τους. Τώρα, πάμε να δούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Βαγγέλης Μαϊμαράκης, πρώην πρόεδρος του κόμματος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ό,τι και να πούμε, είναι λογικό με την εμπειρία του να βγει στην πρώτη γραμμή. Ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, για ακόμα μια φορά, διεκδικεί να ανανεώσει τη θητεία του στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο και η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Ο κύριος Δήμας, με εμπειρία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα έγινε και πατέρας για πέμπτη φορά. Ακριβώς. Πολλές φορές Ολυμπιονίκης. Για να του ζήσει, βεβαίως. Να του ζήσει. Και ο κύριος Γιώργος Μπλούμης είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας θα προσπαθήσουν να ανατάξουν το κόμμα σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αύριο έχει τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των 35 εκ των 42 υποψηφίων ευρωβουλευτών. Ποιοι λοιπόν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τα πρόσωπα αυτά όπου θα πέσει το βάρος αυτούς? Ο κύριος Νίκος Φαραντούρης θα είναι υποψήφιος αύριο για να εκλεγεί στην περιφέρεια Αττικής. Η κυρία Δώρα Αυγέρη, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, εκλέγεται στην κεντρική Μακεδονία, γιατί είναι και αναπεριφέρεια, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Βέβαια. Ο κύριος Κώστας Αρβανίτης θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο, καθώς διεκδικεί την επανεκλογή του στην Ευρωβουλή. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, με εμπειρία και στο Κοινοβούλιο και μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ήταν ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά η κυρία Έλληνα Κουντουρά, που και αυτή με τη σειρά της διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντών Γιώκα. Σκληρή απάντηση έδωσε, κυρίες και κύριοι, μέσω του Άξιον 24 ο Γιώργος Κατρούγκαλος στα υπονοούμενα που άφησε εναντίον του ο Παύλος Πολάκης για τη θέση που πήρε στον ΟΗΕ ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθαρή συκοφαντία και χυδαιότητα τα περί συνεννόησης με την κυβέρνηση, τόνισε ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε προκληθεί σφοδρή αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη. Σκληρή απάντηση στη λάσπη που εκτόξευσε εναντίον του ο Παύλος Πολάκης με αφορμή την ανάληψη άμεσης θέσης στον ΟΗΕ έδωσε μέσα από το Άξιον 24 ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο πρώην υπουργός στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή του μετά την ατυχή δήλωση που τον έθεσε εκτός του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως αν δεν δέχονταν αυτήν την επίθεση χυδαιότητας που ενορχιστρώθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβγαινε να μιλήσει. Όχι απλώς είναι καθαρή συκοφαντία και χυδαιότητα τα περί συνεννόησης. Με βάση το πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια ενδυμικότητα χυδαιότητας και χουλιγκανισμού έως κανιβαλισμού στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Παράλληλα, ο κύριος Κατρούγκαλος αναφέρθηκε διεξοδικά στο πώς επελέγει για τη θέση στον ΟΗΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμιά βοήθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως υπονόησε ο Παύλος Πολάκης. Εάν επομένως ο κύριος Πολάκης διευκρινίσει ότι δεν υπήρξε στην πρόσθεση της υποθέσης του να μου καταλογίσει πρόθεση συναλλαγής, θα αναιρέσω τη χειδαιότητα. Την ίδια στιγμή, με αμύωτη ένταση, συνεχίζεται η σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κριτικό βουλευτή. Ο Υπουργός Υγείας, από το βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε στις συνωμοσιολογικές απόψεις που διακινεί το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κυβέρνηση, Τσίπρα, δεν υπήρχε κανένας κανονικός, όλοι προδότες ήταν. Υπουργός Επικρατείας του Τσίπρα, Ολιάκος προδότης. Υπουργός Οικονομικών του Τσίπρα, Χολιαράκης προδότης. Υπουργός Εργασίας του Τσίπρα, Κατούργαλος προδότης. Ο κύριος Πολάκης, παρά το γεγονός ότι ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τα όσα είπε κατά των στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει αμετανόητος και απάντησε στον Υπουργό Υγείας και στα όσα είχε πει στο Άξιον 24 από τα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα. Άδωνη Γεωργιάδη, έχεις αποτύχει. Γελάει όλη η χώρα με σένα. Έκοψες αλυσίδα, καημένε. Πρέπει να βλέπεις εφιάλτες με μένα. Καλά κάνεις. Τι σιχαμένο με αυτό. Τι σιχαμένο που λέει ο κύριος Πολάκης. Δεν είναι υπερβολή το να λέτε ότι είναι σιχαμένο. Σιχαμένο. Όταν πάει και λέει ότι ο άλλος θα έχει πάρει την Νέα Δημοκρατία έτσι. Σιχαμένο. Σιχαμα. Τα λεγόμενα Πολάκη προκαλούν την οργή και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τον αρθρογράφο της Αυγής Θανάση Καρτερό να ζητάει από τον Στέφανο Κασελάκη να δηλώσει αν συμφωνεί με αυτά. Ανατριχιαστικές, κυρίες και κύριοι, είναι οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και την αυτοκτονία του 29χρονου δράστη στη Γλυφάδα, ο οποίος, αφού ξυλοκόπησε άγρια την 22χρονη σύντροφό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, την προειδοποίησε ότι θα τη σκοτώσει αν εκείνη καλέσει αστυνομία. Τελικά, την 22χρονη φυγάδευσε στο διαμέρισμά της μια γειτόνισσα, ενώ συγχρόνως κατέφθασαν άνδρες της αστυνομίας, τους οποίους, όταν αντιλήφθηκε ο 29χρονος, αυτοκτόνησε. Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το προφίλ του 29χρονου που αυτοπυροβολήθηκε μετά από άγριο ξυλοδαρμό της 22χρονη σύντροφό του στη Γλυφάδα. Ακούσαμε φωνές, σαματά, ναι. Και είδαμε κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε επιτεθεί σε κάποια γυναίκα και μετά ανέβηκε πάνω, πήγε στο διαμέρισμά του. Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, η 22χρονη αυτή φέρεται να ήταν η δεύτερη φορά που 29χρονη σήκωσε χέρι πάνω της. Τον προηγούμενο μήνα με είχε κακοποιήσει ξανά σωματικά, αλλά δεν του είχα κάνει μήνυση. Κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και όταν συμβαίνει αυτό γίνεται βίαιος και έχει αυτοκτονικές τάσεις.
Όλα συνέβησαν χθες μετά τις 4 το μεσημέρι, έξω από την πολυκατοικία όπου έμεναν. Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά με μανία την 22χρονη σύντροφό του, η οποία είχε πέσει κάτω και εκείνος την έσερνε από τα πόδια για να τη βάλει μέσα στο κτίριο. Οι γείτονες άρχισαν να φωνάζουν και εκείνη την ώρα περνούσαν από το σημείο αστυνομική της ΟΠΚΕ. Ήταν η κυρία, πέρα ήταν τυχερή πολύ, γιατί η αστυνομία ουσιαστικά παίρναγε τυχαία. Γιατί διαφορετικά, ίσως θα είχαμε ακόμα ένα περιστατικό γυναικοκτονίας, βίας. Όταν είδε τους αστυνομικούς, ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Ο εισαγγελέας διέταξε να σπάσουν την πόρτα και να μπουν μέσα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν, καθώς ο 29χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα στο κεφάλι από όπλο 9 χιλιοστών. Ξαφνικά είδαμε πολύ κόσμο εδώ. Είχε έξω, ήταν η αστυνομία, μετά ήρθε και η πυροσβεστική. Και όλοι απορούσαμε τι έγινε. Η 22χρονη τρομαγμένη και με μόλοπες στο σώμα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας. Στην ουσία είδανε την αστυνομία που πήρε την κοπέλα για να την ηρεμήσει, μάλλον τη βοήθησαν. Οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρήκαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ η γυναίκα έχει μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας. Ο δράστης φέρεται να είχε βαρύ παρελθόν. Ήταν σασημασμένος για υποθέσεις ληστείων, ναρκωτικών και για απήθεια. Ο 29χρονος έδινε το παρόν κάθε 1η και 16 του μήνα στο ΑΛΦΑΤΑΦ Γλυφάδας, ενώ μόλις ένα 24ωρο πριν είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη. Στο διαμέρισμα του αυτόχειρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 10 κιλά κοκαΐνης και χασίς, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν στοιχεία για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Νύχτα επεισοδίων στα Εξάρχεια. Περίπου 30 άτομα έφτασαν στην πλατεία Εξαρχείων και ξεκίνησαν να βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί κυνήγησαν τους δράστες στα στενά, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε κατάστημα οπτικών. Νύχτα ένταση στα Εξάρχεια με μολότοφ, πέτρες και ζημιές σε καταστήματα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων άρχισε να εξφενδονίζει μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα προς την δημιουργία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Βαλτετσίου και Διδότη. Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε κάδους, πέταξαν πέτρες και μπουκάλια με τους αστυνομικούς να τους κυνηγούν στα στενά των Εξαρχείων. Άλλη μια φορά, κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια επιδόθηκαν σε ανέτειες επιθέσεις με μολότοφ, πέτρες, καδρόνια κατά αστυνομικών δυνάμεων, βάζοντας και φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στους γύρω δρόμους, θέλοντας τον τραυματισμό συναδέλφων και βέβαια από το μένος τους, δεν γλίτωσε ούτε τα παρακείμενα καταστήματα ανυποψίας των πολιτών. Οι κουκουλοφόροι όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Συνέχισαν τις επιδρομές τους. Λίγα λεπτά αργότερα πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων στη διασταύρωση των οδών Μπενάκη και Κολέτη και επιτέθηκαν σε άλλη δημιουργία των ΜΑΤ. Η νύχτα ένταση συνεχίστηκε και στη διασταύρωση των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν καρέγκλες και κατά της τρίτης δημιουργίας των ΜΑΤ, αλλά και της αστυνομικής ομάδας δράσης που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι φανερό ότι παρόλα τα σοβαρά μέτρα που έχουν ληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την πολιτεία και από την ελληνική αστυνομία, δυστυχώς κάποιοι κουκουλοφόροι βρίσκουν ακόμα πεδίο δράσης στα Εξάρχεια, είτε για να επιτεθούν σε αστυνομικές δυνάμεις και συναδέλφους, είτε για να προκαλέσουν ζημιές σε καταστήματα και να προκαλέσουν γενικότερη ανομία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε τζαμαρία καταστήματος οπτικών. Οι εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα οπτικών που βλέπετε πίσω μου είναι το αποτέλεσμα της έντασης που προκλήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό στη συνάδελφο Σοφία Ορφανό, η οποία βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, καθώς πριν από λίγο, να υπενθυμίσουμε, είχαμε πυροβολισμού στο κλειστό γήπεδο της Νέας Σμύρνης, το οποίο παραμένει, Σοφία, υπό αστυνομικό κλειό και η κατάσταση είναι επίσης παραμένει έκριθμη. Έτσι ακριβώς, Εύη. Εμείς τώρα μετακινηθήκαμε σε πολύ κοντινό σημείο από το από εκεί που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, ακόμη δεν έχουν καταφέρει να βρουν το δράστη. Πρόκειται, το θύμα είναι ένας 34χρονος Έλληνας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο γεννηματά. Ενώ σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 34χρονος τραυματίος αστυνομικούς, έτυχε και έγινε το περιστατικό έξω από το σύνδεσμο και δίπλα στο γήπεδο. Και φέρεται να είπε ότι υπήρξαν προσωπικές διαφορές με τα κίνητρα του δράστη.
αυτή τη στιγμή, όπως σας δείχνει και ο Φώτης ο Θεοδωρακόπουλος, έχουν έρθει βαλιστικοί αναλυτές και περισυνέλεξαν τους κάλικες από το σημείο. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος εδώ στην οδό Αγίου Ανδρέα και γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι οπαδοί, καθώς πριν από λίγα λεπτά τελείωσε ο αγώνας και εμείς σε λίγα λεπτά θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Μας έχουν δώσει και αυτή την εντολή εδώ οι αστυνομικοί για λόγους ασφαλείας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Δυσάρεστη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, που προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα, καθώς έπειτα από επιπλοκές της νόσου, οι γιατροί αποφάσισαν να την ακροτηριάσουν. Η Γεωργία Κακή έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία. Εύη, οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακροτηριάσουν τα δύο κάτω άκρα της νεαρής φοιτήτριας, που να πούμε ότι πάσχει από μηνυγκίτιδα από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ κρίσιμη, βαριά κατάσταση, και πριν από λίγες μέρες χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ εδώ στην Αθήνα. Εδώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πάσχει από γάγκρενα στα κάτω άκρα. Και έτσι, παρά τις προσπάθειες να σώσουν τα πόδια της, εν τέλει κρίθηκε αναγκαίος ο ακροτηριασμός για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή της. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη φοιτήτρια ήταν το δεύτερο από τα τρία κρούσματα μηνυγκίτιδας στην Πάτρα και μάλιστα είχε λιποθυμήσει μέσα σε γενική συνέλευση στο μαθηματικό πατρόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Κακή, για το ρεπορτάζ. Συναγερμός, κυρίες και κύριοι, σήμανε το πρωί στο λιμενικό όταν 67χρονος επιβάτης πήδηξε εν πλώ από το πλοίο της γραμμής Χανιά Πειραιάς. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πρωτού πέσει στη θάλασσα, ο 67χρονος φέρεται να άφησε σημείωμα στην καμπίνα του πλοίου. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο. Ακριβώς συνεχίζονται οι έρευνες και με πλωτά σκάφη του λιμενικού αλλά και με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, προκειμένου να εντοπιστεί ο 67χρονος, ο οποίος φέρεται να έπεσε από το πλοίο της γραμμής περίπου στις 3 με 4 τα ξημερώματα. Αναζητείται ακόμα το πλοίο. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την ώρα, από όταν και έγινε γνωστό ότι ο άνδρας αυτός έπεσε στο νερό, σταμάτησε το δρομολογιό του και στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά. Να πούμε επίσης ότι η κόρη του 67χρονου φέρεται να έχει ειδοποιήσει τις αρχές ήδη από χθες για την εξαφάνισή του, καθώς όπως ισχυρίζεται δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι του. Είχε πει ότι θα πάει σε κάποιον φίλο, δεν επέστρεψε ποτέ. Και το αυτοκίνητό του βρέθηκε στο λιμάνι της Ούδας. Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται και αναμένεται να δούμε ποια τροπή θα πάρουν. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο Τριγώνη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Έρευνα αγοράς λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι καταναλωτές για το αρνίκι και το κατσίκι εν ώψη του Πάσχα, με τις τιμές στη Βαρβάκη αγορά να παραμένουν προσιτές, ενώ πιο ακριβά θα πληρώσουν το κρέας οι καταναλωτές στα συνοικιακά κρεοπολία. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά έχουν ξεκινήσει οι καταναλωτές την έρευνα αγοράς για το αρνί και το κατσίκι που θα βάλουν στο πασχαλινό τραπέζι. Λάμα ήδη είναι ψηλότερα σχέση με πέρυσι. Τώρα θα πάρουμε λίγο κατσικάκι και θα δούμε. Φυσικά όλα ακριβά είναι. Πιο ακριβά από όσο ήταν τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα δούμε και το Πάσχα. Μέχρι τότε, ελπίζω να μην είναι ίδια. Στη Βαρβάκη, όπως λένε οι κρεοπόλες, οι τιμές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Το αρνί και το κατσίκι κοστίζει 8 με 10 ευρώ το κιλό, ενώ η σικοταριά 7 έως 9 ευρώ. Όσο αφορά το αρνί, ναι, υπάρχει μια αύξηση για το λόγο του ότι σας είπα. Η τιμή είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή. Πουλάμε 9 ευρώ αρνί. Και ο κόσμος το βάζει στο καταψύχτη και για το Πάσχα. Οι καταναλωτές έχουν συγχυθεί στην κρεαταγορά της Βαρβακίου για να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές σε αρνί και κατσίκι. Για μισό κατσίκι που προορίζουμε να πάρουμε για την οικογένεια, είναι καλές οι τιμές. Καλές τιμές. Μια χαρά είναι. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στα συνοικιακά κρεοπολία, αφού οι τιμές είναι ήδη τσιμπημένες εξαιτίας της έλλειψης που παρατηρείται στα ντόπια κρέατα. Όταν παίρνεις ποιότητα που παίρνεις πάντα εδώ πέρα, εντάξει, είναι λίγο πιο τσιμπημένες, αλλά πάντα προτιμούμε την ποιότητα. Θα πάρουμε αρνί το Πάσχα και θα το πάρουμε από συνοικιακό κρεοπολείο. Ένα κιλό αρνί και κατσίκι μπορούμε να το βρούμε σε ένα συνοικιακό κρεοπολείο από 14 έως 16 ευρώ το κιλό. Ενώ για όσους φτιάξουν παραδοσιακή μαγειρίτσα, το σηκό της στοιχίζει 15 ευρώ το κιλό. Γενικά έχουν ανέβει όλα, πανάκριβες. Πιστεύω ότι οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Γύρω στα 10-12 ευρώ. Τι θα πάρετε εσείς? Κατσίκι. Το φετινό Πάσχα οι κρεοπόλες προβλέπουν ότι θα είναι δύσκολο για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει έλλειψη τόσο σε αρνί όσο και σε κατσίκι, καθώς τα περισσότερα εξάχθηκαν στο εξωτερικό λόγω καθολικού Πάσχα. Οπότε εδώ θα τρέχουμε να βρούμε αρνί γάλακτος. Αν θα βρούμε, με το κι άλλοι. Θα βασιστούμε στα αρνιά που θα βρούμε, σε ό,τι τιμή θα βρούμε, διότι και η τιμή είναι κάτι το οποίο
Είναι πολύ ρευστό αυτή τη στιγμή και ανωδικό από ό,τι φαίνεται. Όπως λένε οι κρυοπόλες, η έλλειψη αρνιού και κατσικιού αυτή την περίοδο θα ανεβάσει τις τιμές, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν έως και τα 20 ευρώ το κιλό μέχρι το Πάσχα. Κοντεύουμε στις γιορτές, λογικά κάτι θα ψηλοτσιμπήσει. Εκτιμώ συνήθως. Αρκετοί πάντως καταναλωτές, όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω, αρκεί το κρέας που θα βάλουν στο πασχαλινό τραπέζι να είναι ποιοτικό και ντόπιο. Μέσα Απριλίου, κυρίες και κύριοι, και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν Αθηναίους αλλά και τουρίστες στις παραλίες για τα πρώτα μπάνια. Πολλοί επέλεξαν τις οργανωμένες παραλίες, πληρώνοντας το κόστος σε εξαπλώστρες ομπρέλες, φαγητό και καφέ, ενώ άλλοι έστρωσαν την πετσέτα τους πλάι στη θάλασσα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες καλοκαιρινών μαγαζιών, οι τιμές στην είσοδο στις παραλίες και στα σετ κυμαίνονται ανάλογα με το αν πρόκειται για καθημερινές Σαββατοκύριακα και αναμένεται να ανέβουν όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα συνεχιστούν, κάνοντας την άνοιξη να μοιάζει περισσότερο με καλοκαίρι. Με τον καιρό να είναι άκρος καλοκαιρινός και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου, οι παραλίες γέμισαν σήμερα από λουόμενους. Ήταν το πρώτο μπάνιο, ήταν πολύ κρύα. Στο πρώτο, μετά ήταν ζεστή μια χαρά, περπάτησα και εδώ, είναι πολύ ωραία παραλία. Και μπορεί η καλοκαιρινή σεζόν να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, ωστόσο αρκετές οργανωμένες πλάζ άνοιξαν ήδη τις πύλες τους με τις τιμές, όπως και το θερμόμετρο, να καίνε. Φαντάζομαι ότι το σετ είναι στα 20 ευρώ, οπότε σίγουρα αν πιεις και κάτι. Οι τιμές του Σαββατοκύριακου στην οργανωμένη παραλία του Σχοινιά είναι 7,5 ευρώ για μία εξαπλώστρα και ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ. Στη Λίμνη Βουλιαγμένης 19 ευρώ το άτομο και στον Αστέρα Βουλιαγμένης 30 ευρώ. Εάν όμως πρόκειται για τετραμελή οικογένεια, το μπάτζετ ξεκινάει από τα 50 και φτάνει ακόμα και τα 120 ευρώ. Το σετ είναι 20 ευρώ αυτή την εποχή. Για να φάει μια τετραβελής οικογένεια χρειάζεται άλλα 60 με 80 ευρώ. Been coming here every year and now it's more expensive than every year. Όσον αφορά στην οργανωμένη παραλία της Βούλας, το σετ διατίθεται στα 20 ευρώ. Είναι πολύ παραλίες, βοηθάει ο καιρός. Κειμενόμαστε στα ίδια πλαίσια στις τιμές. Έχουμε ξεκινήσει με εξαπλώστρες το σετ 20 ευρώ. Θα πάμε πιο βατά για να είμαστε πιο προσιτοί στον κόσμο λόγω καιρού κιόλας μέχρι το Πάσχα. Μέσα Απριλίου, η ώρα λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι και το beach bar στην περιοχή της Βούλας που βλέπετε πίσω μου είναι ασφυκτικά γεμάτο, όπως θα ήταν δηλαδή τους θερινούς μήνες. Προς το παρόν υπάρχουν βέβαια και οικονομικότερες λύσεις, όπως στην Ανάβησο και στον Άλυμο, όπου οι οργανωμένες παραλίες άνοιξαν μόνο με ελάχιστη κατανάλωση. Είναι αρκετά πιο φθηνά, ερχόμαστε εδώ, συνήθως τα Σαββατοκύριακα, τώρα που έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και θα κάτσουμε μέχρι το απόγευμα. Quite cheap for the moment. Όπως λένε πάντως οι μετεωρολόγοι, οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Το Απρίλιος έως και σήμερα έχουμε σχεδόν διανύσει το μισό μήνα. Η θερμοκρασία είναι σταθερά πάνω από τα κανονικά. Άρα μιλάμε για 10 και μισό μήνες με θερμοκρασίες πραγματικά αρκετούς βαθμούς, από 1 έως και 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Με τις θερμοκρασίες να παραμένουν ψηλά, οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις βουτιές τους στη θάλασσα και τις επόμενες ημέρες. Το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έριξε, κυρίες και κύριοι, αυλαία με τις σημαντικές τοποθετήσεις εκπροσώπων της πολιτικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επέκτασης του μέτρου για την ιδιωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων με τζίρο και κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις φυσικές καταστροφές. Την σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης από φυσικές καταστροφές σε επιχειρήσεις με τζίρο κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στις αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εξετάζει η κυβέρνηση για το προσεχές διάστημα. Η Ελλάδα έχει πλάνο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας στο Βασίλη Τσεκούρα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Climate change, we have a framework, one of the few countries that have made a concrete framework. We have right now a new reserve, 600 million every year. We know that they will come. We will have new disasters. We know that. We see it. The weather. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας στο Βασίλη Τσεκούρα από το Φόρουμ των Δελφών, εξήγησε τις λεπτομέρειες γύρω από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ισχύει στο εξής και είπε τι θα γίνεται αν κάποια χώρα όπως η Ελλάδα, για παράδειγμα, αποφασίσει να δώσει έκτακτες παροχές. We should not follow anymore closely the primary balance, but the net expenditure benchmark.
What does this mean? How does it work? Net expenditure benchmark is an indicator where you take the total government expenditure, which is about 100 billion right now, and you say that you cannot increase more than a percentage on yearly basis. Currently for 2024, this is 2.6%. Από την πλευρά του, ο Κρίστοφερ Άλεν, επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων της Κομισιόν για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι τα όρια του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου δοκιμάστηκαν και οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Greece is in a very good situation in relation to the rules, and I think that in particular Greece also has the chance to bring forward some sort of fiscal reforms and investments. Με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε μέτρα για το 2025, τα οποία θα περιληφθούν στο πρόγραμμα σταθερότητας που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο τέλος Απριλίου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση των συντάξεων και μείωση των φόρων των αγροτών. Εμείς παραμένουμε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κυρίες και κύριοι, με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το έπος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του Euro, αλλά και την επέτειο των Ολυμπιακών Αγώνων που τελέστηκαν στη χώρα μας. Η Intracat διοργάνωσε συζήτηση στο Φόρουμ των Δελφών με εκλεκτούς καλεσμένους που μίλησαν για το ανεπανάληπτο καλοκαίρι των Ελλήνων το 2004. Ποδοσφαιρικές γενιές που ακολούθησαν αποτέλεσαν το αντικείμενο της συζήτησης που έλαβε χώρα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αντώνης Νικοπολίδης, Τάκης Φίσας αλλά και Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος ήταν προσκεκλημένοι της Intracat σε μια συζήτηση παρουσία του Αντιπροέδρου και Διευθυνόντος Συμβούλου του Ομίλου Intracat, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου. Η επιτυχία του Euro, που είναι κάτι ξεχωριστό από μόνο του, είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας μιας γενιάς ποδοσφαιριστών που ζήσαν μέσα στην αποτυχία. Σίγουρα όλοι παίζουμε για την νίκη. Σίγουρα όλοι αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχίες για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Μια διοργάνωση που έφερε εις πέρας η χώρα μας, δίνοντάς μας σε εθνικό επίπεδο πολλές επιτυχίες και μετάλλια. Είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Χωρίς αποτυχία δεν υπάρχει επιτυχία και χωρίς προσπάθεια δεν υπάρχει αποτυχία. Πρέπει να περάσουμε και από τα δύο, είναι και τα δύο μαθήματα και είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της αθλητικής μας πορείας να μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Κρεμασμένοι στον αέρα και εγκλωβισμένοι πάνω σε τελεφερίκ παρέμειναν δεκάδες άνθρωποι μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό στην Ατάλεια της Τουρκίας, όταν ένα από τα βαγόνια τελεφερίκ συγκρούστηκε με στήλο. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με τον ανταποκριτή του Action 24 στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη, για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Νίκο. Καλησπέρα, Έντι. Μιλάμε για ένα περιστατικό τρόπου στην Ατάλεια με το περιστατικό του τελεφερίκ, το οποίο έγινε χθες αργά το απόγευμα. Και κατά άγνωστο λοιπόν λόγο, ένας από τους στήλους που συγκρατούσε τη γραμμή, συγκεκριμένη γραμμή τελεφερίκ, αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να προσκρούσε μία από τις καμπίνες. Το αποτέλεσμα ήταν η μία καμπίνα να ανοίξει και τα 8 άτομα που βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του τελεφερίκ να πέσουν στο κενό, σε μία βουνοπλαγιά. Δυστυχώς, ένας 54χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ο οποίος κατά τραγική ηρωνία χρησιμοποιούσε για πρώτη φορά το τελεφερίκ, ενώ τα άλλα 7 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και όντας τραυματισμένοι. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι νοσηλεύονται και άλλα 10 άτομα για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση της υγείας του δεν τρέχει κάποια ανησυχία. Τώρα, ωστόσο, Εύη ακολούθησε ένα θρίλερ, ένα πολύ ωραίο θρίλερ συνέχεια, καθώς με το που έγινε αυτό το περιστατικό, η γραμμή τελεφερίκ, το δρομολόγιο σταμάτησε. Με αποτέλεσμα 174 άτομα να μείνουν εγκλωβισμένα στον αέρα για πάρα πολλές ώρες. Η επιχείρηση, ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα με απόλυτη επιτυχία και ο εφιάλτης για τα 174 άτομα, τα οποία έμειναν για αρκετή ώρα πάνω στον αέρα, είχε αίσει ο τέλος. Διασώθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους όλοι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κλείνοντας, να σου πω, έχει ξεκινήσει έρευνα. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για 13 άτομα, ανάμεσά του και στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη γραμμή τελεφερίκ, προκειμένου να ερευνηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό και αν όντως είχε γίνει συντήρηση πάνω στη συγκεκριμένη γραμμή τελεφερίκ. Απίστευτο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη. Επιτυχία πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ με τίτλο 150 χρόνια Μεγάλη Βρετάνια. Ιστορία μέσα στην ιστορία, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Η Μεγάλη Βρετάνια είναι ξενοδοχείο Θεσμός, αποτελεί μέρος της ιστορίας της Αθήνας. Είναι ένα εμβληματικό σύμβολο φιλοξενίας και στην επέτειο των 150 χρόνων, εκτός της προβολής του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλάς, η Μεγάλη Βρετάνια άνοιξε τα πολυτελή σαλόνια της σε μια μεγάλη γιορτή και υποδέχθηκε λαμπερούς καλεσμένους. Τα 150 χρόνια συνεχούς λειτουργίας γιορτάζει φέτος η Μεγάλη Βρετανία.
Το ξενοδοχείο Θρύλος, όπου ο πρώτος του επισκέπτης χτύπησε το κουδούνι τον Απρίλιο του 1874 και έχουν γραφτεί πληθώρα κειμένων από ιστορικούς δημοσιογράφους επισκέπτες, ανέδειξε την ιστορικότητά του μέσα από το ντοκιμαντέρ του Θοδωρής Παπαδουλάκης με τίτλο 150 χρόνια Μεγάλη Βρετανία, η ιστορία μέσα από την ιστορία. Στην ταινία αυτή, που προβλήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο Παλάς, ξετυλίχθηκε όλη η ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας από τις πρώτες μέρες της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας το ξενοδοχείο ως κορυφαίο σύμβολο φιλοξενίας που φωτίζει τις εθνικές νύχτες και μέρες. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι ένα ιστορικό ξενοδοχείο μόνο. Η Μεγάλη Βρετανία ταυτίζεται με την ιστορία και της χώρας μας αλλά και της πόλης μας. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος είχε καταστήσει το γραφείο του στη Μεγάλη Βρετανία, έως τους βασιλείς που ταύτιζαν την παρουσία τους με το αριστοκρατικό μέγαρο, στα σαλόνια της Μεγάλης Βρετανίας τυπούσε η καρδιά της πόλης. Όπως περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ, στα δωμάτια της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξενήθηκαν μορφές θρυλικές, στους διαδρόμους της παίχτηκε και κρίθηκε πολλές φορές η μοίρα της Ελλάδας και κάτω από τα παράθυρά της έκανε παρέλαση η ιστορία. Η ίδρυση του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία πριν από 150 χρόνια, σήμανε την έναρξη μιας πορείας που έγινε συνώνυμη με την πολυτέλεια και την εκλεπτισμένη φιλοξενία. Μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, η Μεγάλη Βρετανία υποδέχθηκε εκατοντάδες καλεσμένους, γιορτάζοντας με το πιο λαμπερό τρόπο τα 150 χρόνια λειτουργίας του. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η πρώην πρωθυπουργή Κώστας Σιμίτης και Παναγιώτης Πικραμένος, η σύζυγος του Κυριακού Μητσοτάκη Μαρέβα Κραμπόφσκι Μητσοτάκη, η τέος βασίλισσα Άννα Μαρία και ο γιος της Παύλος, η υπουργή Λίνα Μενδώνη και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης, σκεύη από τη συλλογή του ξενοδοχείου που χρονολογούνται από το 1900 χρησιμοποιήθηκαν για το στήσιμο του πλούσιου μπουφέ που περιελάμβανε πιάτα από το βιβλίο συνταγών της Μεγάλης Βρετανίας του 1950. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 8 παρακολουθήσατε τη συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ Game Changers, αυτή που άλλαξαν το παιχνίδι, που κάνει αναδρομή στον χρόνο, εξερευνώντας τις ζωές ανθρώπων που κατέκτησαν την κορυφή και αποτελούν πηγή έμπνευσης ακόμη και σήμερα. Και στις 9 την εκπομπή Θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.